Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, RZ2 και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του F1 2020 My Team Career Mode. Φεύγουμε λοιπόν από μία από τις αγαπημένες μου πίστες σε όλο το sim racing. Φεύγουμε από την υπέροχη, από το ναό της ταχύτητας, από την υπέροχη πίστα της Μόντσα και πηγαίνουμε σε αν όχι την χειρότερη μου, σίγουρα με από τις χειρότερες πίστες που θα μπορούσαμε να τρέξουμε προσωπικά πάντα, έτσι, στη Σιγκαπούρη, στην Marina Bay Street, σε έρχεται μια πίστα δρόμου την οποία, πώς να το πω, το είπα στο προηγούμενο βίντεο, την συχαίνομαι. Δεν μπορώ να κάνω καλούς χρόνους, δεν μπορώ να κάνω καλούς αγώνες. Κάθε φορά με το που τελειώνω έναν αγώνα στη Marina Bay, είτε online είτε για να γυρίσω κάποιο βίντεο κτλ. Απλά νιώθω ότι δεν έχω ευχαριστεί καθόλου το παιχνίδι, είναι μια πίστα που τη βλέπω λίγο σαν αγκαρία. Και ναι, τέλος πάντων, αυτό που μας σώζει συνήθως στη Σιγκαπούρη είναι ότι κάτι συμβαίνει, επειδή είναι πολύ στενή η πίστα, θα γίνει κάποιο ατύχημα, θα έχουμε κάποιο safety car, θα έχει κάποιος οδηγός σε απροσδόκητα καλή πορεία. Την προηγούμενη σεζόν έγιναν και τα δύο, να υπενθυμίσω, ήταν η Σιγκαπούρη η πίστα που ο Μικ Σουμάχερ, ο περσινός μας συνοδηγός για όσους δεν θυμάστε, πήρε τους πρώτους του πόντους στην καριέρα του στη Φόρμουλα 1 ως οδηγός της Athens Point GP. Και ήταν μια πίστα που είχαμε δύο safety cars, γενικά έγινε χαμός. Και ελπίζουμε να έχουμε κάτι παρόμοιο, να έχουμε την πρώτη πολύ μεγάλη εμφάνιση του Ράσελ ίσως, που είναι κάτι που δεν έχουμε δει προς το παρόν, μια φανταστική εμφάνιση του Ράσελ, ή να έχουμε κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, να έχουμε έναν αγώνα που μπορεί με κάποιο τρόπο να τραβήξει τα βλέμματα. Εδώ βλέπετε στο Q1, εδώ με ένα drift σώζουμε αυτή την προσπάθεια, σώζουμε ένα τρακάρισμα. Στα wet ελαστικά, στα βρόχινα ελαστικά. Γιατί βρέχει πάρα πολύ σε αυτό το Q1. Είδατε πριν πως καταφέραμε και δεν τρακάραμε πριν μπούμε καν καλά στην πρώτη μας προσπάθεια για έναν χρόνο. Και για να δούμε εδώ τώρα πως ολοκληρώσουμε την πρώτη μας προσπάθεια στο Q1. Πάρα πολύ βροχή, δεν έχω ιδέα αν ο χρόνος μου είναι καλός ή κακός, άμα έχω κάνει γρήγορο ή όχι γύρω. Είναι μια πίστα που είναι δύσκολη στη βροχή η Σιγκαπούρη. Το setup που έχω προετοιμάσει εγώ δεν είχε λάβει υπόψη του ότι θα έχουμε βρόχινες συνθήκες, οπότε πραγματικά δεν ξέρω πώς θα έχω πάει. Η πρώτη μας προσπάθεια μας βάζει στην τέταρτη θέση. Βλέπουμε Stroll και Ricardo μπροστά μας με τον Οκόν και Kvyat πίσω. Και αυτός είναι ο δεύτερος γύρος που κάνουμε στο Q1 σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κάνουμε κάτι καλύτερο, να σιγουρεύσουμε ότι περνάμε. Πραγματικά δεν έχω ιδέα αν περνάω ή αν δεν περνάω. Και βλέπετε ότι γλιστράμε, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε damage, έφυγε το μπροστινό φτερό. Περιμένουμε τώρα να τελειώσει πλέον. Ή να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα περιμένουμε ή να τελειώσει το Q1 ή θα πω για μια δεύτερη προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος. Βλέπουμε ότι ο Verstappen και ο Pérez ακόμα δεν έχουν γράψει χρόνους. Εμένα ο δικός μου χρόνος είναι στα 2 λεπτά ακριβώς. Βλέπω Latifi και Grosjean να έχουν 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε 2 δευτερόλεπτα καθαρή σχετικά. Αλλά η 15η θέση δεν είναι κάτι αισιόδοξο. Τώρα να το ρισκάρω και να μείνω έτσι μέσα. Μάλλον δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Αποφάσισα να το ρισκάρω και ήμουνα στη 15η θέση. Ξέρετε, 16 θέσεις στις 16 πρώτοι περνάνε. Ναι. Μ' αρέσει που ρώτησα αν πρέπει να το ρισκάρουμε ή όχι. Δεν περίμενα για απάντηση. Το ρισκάραμε. Ξεκινάμε λοιπόν από την 20η θέση του grid. Δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι οι πρώτοι. Για να δούμε ποιος πήρε pole position ή για να δούμε τι έχει συμβεί. Εμείς πάντως ξεκινάμε σχεδόν τελευταίοι. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula 1 returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race. With the notorious sauna-like temperatures in the cockpit, making for an extremely physically challenging Grand Prix. It's a 3.1 mile lap here at the Marina Bay Street Circuit with 47% taken at full throttle. It's hot, humid and bumpy around the 13 lefts and the 10 rights of mostly slow corners. But we should see speeds of up to 200 miles per hour along the Raffles Boulevard. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about the captain. They're starting towards the back of the field today in a car that is fast. So they'll be disappointed, won't they? It's not a nice feeling, I promise you. They've got a quick car underneath them, but they've got onto the grid today and they need a pair of binoculars to see the start lights. They'll be desperate for a good start to make up for some of that deficit. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. George Russell did very well in qualifying yesterday and will start today's race from pole position. And it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Verstappen, Sergio Perez, and Kvyat, Norris, Stroll,
Magnussen and Esteban Ocon, Albon, Gasly, Carlos Sainz, and Ricciardo, Schumacher, De Vries, Romain Grosjean, and the captain, Giovinazzi, Leclerc. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi and Sebastian Vettel starts from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Λοιπόν, ξεκινάμε στην 18η θέση τελικά, λόγω των ποινών που έχουν και οι δύο Ferrari, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι pole position πήρε ο George Russell. Πέντε κόκκινα φώτα σβήνουν και ξεκινάει το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Είμαστε στη 18η θέση, για να δούμε, ήδη θα πάμε στη 17η, κάνουμε μια κίνηση εδώ αρκετά, με αρκετά μεγάλο ρίσκο στον Latifi, περνάμε και το Schumacher, για να δούμε, αναγκαζόμαστε να βγούμε εκτός ορίων. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραδώσουμε πίσω τη θέση, ναι, ήταν παράνομη η προσπέρασή μας, έγινε εκτός ορίων. Κάναμε κάτι σαν τον Verstappen. Τέλος πάντων, δεν θα ξαναπιάσω το Verstappen Hamilton, γιατί νομίζω ότι μου κάνει κακό. Νομίζω ότι κυρίως σαν sub προκαλώ στο, με τον υπερασπίζω με τον Hamilton. Δεν πειράζει. Ricardo 14ο, Sainz 13ο και ήδη είμαστε στη 15η θέση. Χρειάστηκε να παραδώσουμε πίσω μία θέση. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ ικανοποιημένος με το ξεκίνημα και το δικό μας και του George Russell. Καταφέρνει ο Γιώργης να κρατήσει την πρώτη θέση. Καταφέρνει να κρατήσει την pole position. Εντυπωσιακά από το πουθενά κερδίζει ο Russell την pole position. Δεν μπορούσαμε να είμαστε μάρτυρες στη φανταστική οδήγηση του Russell, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε ιδέα τι συνέβη. Εμείς είπαμε να το ρισκάρουμε, κάναμε δύο γύρους με τα βρόχινα ελαστικά, νομίζαμε ότι είμαστε καλυμμένοι, ήμασταν στη 15η θέση, λέω ας το ρισκάρω, και τελικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο περάσαν τη γραμμή όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια και μας ρίξανε στην 20η θέση. Ξεκινάμε λοιπόν στην 20η θέση του grid και δίνουμε έναν αγώνα για να βγούμε στους πόντους. Ελπίζουμε να πάρουμε έμπνευση από αυτά που καταφέρνει διαρκώς ο Πέρες, να καταφέρνει από τελευταίος να μπαίνει και να κυνηγάει πόντιουμ. Εδώ για να δούμε, κάνουμε μια βουτιά στην εσωτερική, αν θα καταφέρουμε να περάσουμε τον Ρικάρδο. Υπάρχει μια επαφή του μπροστά δεξιού ελαστικού μας με το αμάξωμα του Αυστραλού. Αλλά εδώ νομίζω στην ευθεία να δούμε αν τον έχουμε. Θα πάμε για το dive bomb εδώ πέρα. Πηγαίνουμε για το dive bomb. Ανοιχτά η στροφή. Δεν ακουμπάμε το τυχάκι. Ευτυχώς. Και καταφέρνουμε και περνάμε τον Ρικάρδο. Πολύ πολύ καλή προσπάθεια. Γρήγορα γρήγορα λοιπόν ξεφεύγουμε από την 15η θέση. Και αρχίζουμε πλέον να συγκεντρωνόμαστε στο κυνήγι του Carlos Sainz. 13η θέση λοιπόν ο σκοπός προς το παρόν. Ολοκληρώνει τον πρώτο του γύρο αυτή τη στιγμή ο George Russell, λίγο πριν μπούμε εμείς στην τελευταία στροφή, κάνοντας fastest lap εννοείται. Και να δούμε, μπαίνουμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο, όντας 14η. Αρκετά καλή κίνηση από τη 18η θέση. Πλέον συγκεντρωνόμαστε στο Sainz. Πρέπει να οδηγήσουμε γρήγορα, πρέπει να τον φτάσουμε. Κάτι μας λέει εδώ ο Τζεφ για μηχανή, είχαν προβλήματα, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Να το πάλι παίρνουμε με λίγο drift την στροφή. Για να δούμε αν έχουν κάποιο θέμα τα ελαστικά μετά από αυτή την παράξενη τριβή. Όχι, δεν είχανε. Με την ανάποδη τη μονιά που κάναμε, σώσαμε το σπινιάρισμα και κυνηγάμε πλέον τον Sainz. Τρίτος γύρος λοιπόν, και η διαφορά μας με τον Carlos είναι λιγότερη από... Βασικά ήταν λιγότερη από μισό δευτερόλεπτο, τώρα δεν είναι. Για να δούμε εδώ τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την στροφή. Βλέπουμε μια κίτρινη σημαία και κατευθείαν πράσινη και άλλη κίτρινη. Μάλλον κάποιος πρέπει να είναι εκτός. Κάποιος πρέπει να είναι εκτός, ναι. Ο Γκροζάν, out of the session ο Γάλλος της Χάς. Για να δούμε τι έγινε. Για να δούμε τι έγινε εδώ με τον Γκροζάν. Μηχανικό πρόβλημα. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που έπαθε. Ο Γκροζάν συμβαίνει νομίζω πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε σε αυτό το career. Για να δούμε αν μπορούμε τώρα να κάνουμε κάποια κίνηση εδώ στο Sainz. Το έχουμε στήσει εδώ και αρκετή ώρα. Πλησιάζουμε διαρκώς τον Ισπανό, αλλά δεν είναι εύκολες οι προσπεράσεις στην Σιγκαπούρη. Πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι πριν κάνουμε την κίνησή μας, για να αποφύγουμε κάποιο τρακάρισμα, καθώς πλέον ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον τέταρτο γύρο. Ίσως εδώ, αν ήμασταν λίγο πιο γρήγοροι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή έξοδο στην τελευταία στροφή, ώστε να τον πιάσουμε πάνω στην ευθεία. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Ανοίγουμε τον DRS, έχει DRS και ο Sainz. Και ναι, δεν καταφέρνουμε κάτι ιδιαίτερο. Συνεχίζει να οδηγεί πάντως ο George Russell και να οδηγεί με τεράστια διαφορά. Μα κοιτάξτε το χάρτη κάτω, θα δείτε πόσο μπροστά είναι ο Russell. Ήδη λοιπόν πάντως από το τέταρτο γύρο βλέπουμε ότι έχουμε pit stoppers. Μας καλούν και εμάς μόλις τώρα από το pit lane. Μας καλούν και εμάς. Θα μπούμε στον πέμπτο γύρο λοιπόν στα pits. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 11η θέση. Εκμεταλλευόμαστε τα stops που κάνουν οι άλλες ομάδες. Κερδίζουμε μερικές θέσεις και κυνηγάμε πλέον το Sainz. Εδώ πάει να μας φύγει για ακόμη μια φορά. Το σώζουμε. Είναι ο καλύτερος προσωπικός μας γύρος μέχρι στιγμής, αλλά καμία σημασία δεν έχει, καθώς μπαίνουμε τώρα στο stop. Καβαλάμε το curb και
όλα θα κρυθούν τώρα από το τι stop θα κάνουμε. Είδατε, κάναμε μια απότομη κίνηση προς τα αριστερά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, πέρυσι στο μεξικανικό Grand Prix είχαμε περάσει τον ίδιο αυτόν οδηγό, τον Carlos Sainz, μέσα στα pit. Για να δούμε τι θα γίνει. Μπροστά μας βγαίνει ο Πέρες και λίγο μπροστά είναι ο Hamilton. Πίσω μας βλέπω μια AlphaTauri, μάλλον ο Pierre Gasly. Ναι, ο Gasly είναι. Για να δούμε τι χρόνο θα κάνουμε. 2,5 ικανοποιητικό pit stop. Αν ήμασταν μισό δευτερόλεπτο ταχύτεροι, ίσως προλαβαίναμε και να βγαίναμε μπροστά από το Sainz, οπότε δεν θα κερδίσουμε κάποια θέση λόγω του stop. Βγαίνουμε λοιπόν στον έκτο γύρο, όντας 17η. Βλέπουμε και τον Magnussen εδώ να κάνει μια βουτιά, οπότε πλέον 18η. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν κάνει ακόμα το stop τους. Εγώ κοιτάω και ευθεία για να συγκεντρώνομαι στην οδήγησή μου. Κοιτάω όμως και κάτω αριστερά, γιατί παρακολουθώ διαρκώς την πορεία που κάνει ο George Russell. Κοιτάξτε πόσο καλό αγώνα έχει κάνει χωρίς να έχει μπει ακόμα στα pitch ο Άγγλος συνοδηγός μας. Κάτι πρέπει να έχει αυτή η πίστα, κάτι πρέπει να υπάρχει στη Σιγκαπούρη, η οποία κάνει τους συνοδηγούς μας να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Σουμάχερ που έκανε τραγική σεζόν πέρυσι, δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου σε τίποτα, κατάφερε και πήρε πόντους στη Σιγκαπούρη, και ο Ράσελ αυτή τη στιγμή πήρε pole position και πετάει προς μία νίκη. Δηλαδή πλέον με το pace και το πώς πάει αυτός ο αγώνας, δεν βλέπω τρόπο να καταφέρει κάποιος να φτάσει τον Ράσελ. Εμείς πάντως ακόμα προσπαθούμε να στήσουμε μια κίνηση στο Sainz. Επιστρέφουν τα πράγματα σε μια ισορροπία. Είμαστε ξανά στην 14η θέση, στον 8ο γύρο. Για να δούμε, ίσως εδώ με το DRS ο Ισπανός δεν έχει. Η διαφορά του είναι μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου από τον Gasly. Για να δούμε αν εδώ μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση. Θα πάμε λίγο αργά στα φρένα. Εδώ πέρα κάνουμε το ταχύτερο πρώτο σέκτορ. Να δούμε, καταφέρουμε να το περάσουμε εσωτερική και το κάνουμε. Σύσαμε την κίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό ακριβώς περιμέναμε. Υπομονή, υπομονή για να βγει μια ωραία κίνηση. Καθαρή, αδιαφυσβήτητη. Να το. Εδώ είχαμε το DRS. Ο Ισπανός δεν το είχε. Αναγκάστηκε να κάνει αρκετά ζαζαρίσματα με το χτυμόνι του για να αποφύγει μια σύγκρουση με εμάς, γιατί εμείς είχαμε καθιερωθεί στο racing line που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Τον περνάμε από την εξωτερική και πλέον στον 8ο γύρο μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο κυνήγι του Pierre Gasly. Ανέλπιστα καλός αγώνας και για τον Magnussen, ο οποίος είναι στην 10η θέση. Περνάμε τώρα κάποιους pit stoppers και έχουμε την 11η θέση. Εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε fastest lap παρά το τρομερό και πρώτο sector και αρκετά καλό δεύτερο. Υπάρχει επαφή εδώ με τον Gasly? Μάλλον όχι. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε επαφή, φάνηκε. Ευτυχώς. Πάντως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κυνηγάμε τους πόντους από την 20η, από τη 18η θέση βασικά, συγγνώμη, κυνηγάμε τους πόντους. Ο Gasly συνεχίζει να πετά μπροστά, βλέπω μια Red Bull πίσω του και μια Mercedes, ναι, που μάλλον είναι του Lewis, γιατί βλέπω και μια Mercedes λίγο πιο μπροστά προς εμάς, η οποία είναι του Bottas, οπότε ο Bottas είναι στην 8η θέση, ο Magnussen στην 9η, ο Gasly στη 10 και εμείς στην 11. Για να δούμε τώρα, έχουμε DRS στον Gasly. Ο Gasly έχει DRS στο Magnussen. Είμαστε στον 11ο γύρο. Για ακόμη μια φορά κάνουμε ταχύτερο πρώτο sector, σπάζοντας το δικό μας ρεκόρ. Για να δούμε εδώ, ίσως κάνουμε κίνηση στην εσωτερική. Κάνουμε τη βουτιά. Και ναι, περνάμε τον Gasly. Πολύ καθαρά, πολύ σωστά. Είπαμε, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Κάνω πολύ συχνά αυτό το λάθος και κάνω κινήσεις βιαστικά. Δεν μας έχει κοστίσει τραγικά μέχρι στιγμής. Αλλά ναι, να το. Υπομονετικά, να το. Ωραία, πολύ καλή κίνηση. Περνάμε και τον Gasly. Για να δούμε εδώ, για να σας πείσω ότι ήταν καθαρή η προσπέραση. Πήγαινε, υπάρχει μια επαφή. Είναι δύσκολες αυτές τις προσπεράσεις εδώ πέρα. Πρέπει να είσαι πολύ ακριβής στην Σιγκαπούρη. Εδώ έχουμε μια επαφή με το πίσω μέρος του μονοθεσίου. Δεν ξέρω αν ήταν με τον Gasly ή άμα έγινε με τον τοίχο. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο πίσω φτερό. Όχι. Δεν είχαμε επαφή ούτε στο πίσω ελαστικό, οπότε έγινε καλά τα πράγματα στον 11ο γύρο. Βέβαια αυτό μας στοιχίζει στο χρόνο μας. Κάνουμε ένα κακό δεύτερο σέκτορ παρά το εξαιρετικό μας πρώτο. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στους πόντους. Είναι θετικό αυτό, είμαστε στους πόντους. Κάθε πόντος μετράει. Θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό το πράγμα. Το πρωτάθλημα πραγματικά είναι πάρα πολύ κοντά. Κάθε πόντος μετράει. Ο Magnussen είναι στην θέση κάνοντας έναν ανέλπιστα καλό αγώνα, ξαναλέω. Αλλά το γεγονός ότι μπροστά μας είναι ο Magnussen σημαίνει ότι μπορούμε, έχουμε όλες τις ικανότητες να κερδίσουμε ακόμα μια θέση. Λοιπόν, βάζουμε στόχο την 9η θέση για να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Η διαφορά μας με τον Magnussen είναι κοντά στα 6 δέκατα. Οι χρόνοι μας δεν είναι εξαιρετικοί, ούτε όμως του Δανού. Νομίζω βάζουμε σκοπό ίσως μέχρι το 13ο, 14ο γύρο να έχουμε περάσει τον Magnussen. Μπας και καταφέρουμε να βάλουμε στόχο να κυνηγήσουμε έστω και λίγο τον Bottas πριν τελειώσει ο αγώνας. Σταθερά πάντως πρώτος ο Ράσελ με σημαντική διαφορά και με τον Verstappen και τον Hamilton πίσω του. Για να δούμε εδώ αν καταφέρουμε να βγάλουμε μια κίνηση στο Magnussen από την εσωτερική. Όχι, έχει κλείσει τον χώρο του ο Δανός. Εδώ πάλι έχουμε μια ευκαιρία. Όχι, δεν υπήρξε χώρος εν τέλει. Είμαστε σταθερά πίσω από τον Magnussen. Ψάχνουμε αφορμή. Αυτή η στροφή δεν είναι για προσπέραση. Κάθε στροφή πρέπει να σκεφτώ σε εκείνο δευτερόλεπτο πώς
και τι θα κάνω, πώς θα προσπεράσω το δανό. Δεν πρέπει να συμβεί κάποιο λάθος, δεν πρέπει να έχουμε κάποια βιαστική κίνηση που θα μας καταστρέψει όλο τον αγώνα, γιατί πραγματικά οδηγάω στα όρια μου στη Σιγκαπούρη. Παρόλο που πηγαίνω αργά, οδηγάω στα όρια μου, γιατί αυτή η πίστα πραγματικά με τρελαίνει, με κουράζει και με ενοχλεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε πρέπει να είμαι πολύ συγκεντρωμένος. Άμα έχω κάποιο τρακάρισμα στη Σιγκαπούρη, θα είμαι στα όρια του να παρατήσω το καριέρα από τα νεύρα. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάποια καλή κίνηση στον Μάγνουσεν. Ακόμα όχι. Κρατιέται ο δανός. Μένουν μόλις 3 γύροι. 2,5 βασικά τώρα για το τέλος του αγώνα. Είμαστε στο τρίτο σεκτορ και για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάποια κίνηση. Είναι ευθεία μας στο 14ο γύρο. Μπαίνουμε στο πανούλι. Με τη λαμπαίνουμε από την εξωτερική. Μπαίνουμε λίγο πιο άργα στα φρένα. Εδώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς έκανε ο Μάγνουσεν. Νομίζω ότι ήμασταν καθαροί. Επίσης το θέμα είναι ότι τον περνάμε. Για να δούμε αν θα έχουμε replay για αυτή την κίνηση. Μάλλον όχι. Δεν έχουμε replay για αυτή την κίνηση. Δεν πειράζει. Δεν θα κατηγορήσω εμένα και το edit μου που το προσπέρασε. Θα κατηγορήσω τον σκηνοθέτη της ΕΡΤ. Νομίζω η σκηνοθεσία είναι γενικότερη. Δεν νομίζω ότι την αναλαμβάνει η ΕΡΤ. Θα κατηγορήσω τον σκηνοθέτη της Formula 1 που δεν μας έδωσε replay και δεν είδαμε τι στο καλό έκανε ο Μάγνουσεν όταν βρεθήκαμε δίπλα του. Το θέμα πάντως είναι ότι είμαστε στο Penultimate Lap. Στην ένατη θέση και ετοιμαζόμαστε να βγούμε στον τελευταίο γύρο. Ο Ράσελ πετά. Ο Τζορτζ Ράσελ ετοιμάζεται να φέρει μία ακόμα νίκη στην Athens Point GP. Αυτή τη φορά βέβαια με την αγγλική και όχι την ελληνική σημαία στο podium. Πρώτη νίκη λοιπόν για τον Ράσελ. Έρχεται εκτός κάποιου συγκλονιστικού απρόβλητου και εμείς τώρα στον τελευταίο γύρο έχουμε αρχίσει να μειώνουμε δραματικά τη διαφορά μας από τον Μπότας. Μπροστά ο Κιβιάτ, λίγο και μπροστά ο Κον. Είμαστε στην ένατη θέση. Ξαναλέω όμως, κάθε πόντος μετράει και μπροστά βρίσκεται τον Μπότας που είναι άμεσο ανταγωνιστής. Έχουμε DRS, έχει και αυτός DRS. Κάνουμε μια κίνηση από την εσωτερική. Καβαλάμε το κέρμ. Θα έχουμε κάποια επαφή. Θα περάσουμε τον Μπότας. Από το πουθενά! Όχι, δεν το περνάμε. Καταφέρνει και παίρνει την εξωτερική. Πέντε κίνηση και να δούμε. Είμαστε τώρα εμείς στην εξωτερική του Μπότας. Έχουμε επαφή με τον. Με τον Φιλανδό. Για να δούμε εδώ πώς έγιναν τα πράγματα και βλέπουμε ότι ο Ράσελ οδηγεί μόνος του. Γρήγορα, σταθερά. Δεν έχει χάσει την ψυχραιμία του καθόλου. Και εδώ περνάει την γραμμή τερματισμού. Είναι επίσημο. Πρώτη νίκη για τον Τζορτζ Ράσελ. Και εμείς από το πουθενά κλέβουμε την 8η θέση από τον Βάλτερη Μπότας. Ήταν η μοναδική προσπέραση που ήταν βιαστική, που ήταν άτσαλη, αλλά έπρεπε να γίνει. Κόβουμε εδώ πέρα το κέρμπ. Έχουμε περιθώριο. Είναι το πρώτο warning, το δεύτερο warning που παίρνουμε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν κινδυνεύουμε με ποινή ακόμα. Εδώ μας φεύγει τελείως το μονοθέσιο. Πάω στραβά τα φρένα. Πήγα να αποδογυρίσει τελείως, αλλά περνάμε τη γραμμή. Ο πιο παράξενος και δραματικός τρόπος να τερματίσει. Μάλλον δεν ξέρω πώς μπορείς μετά από αυτό το πράγμα να γυρίσει το μονοθέσιο και να συνεχίσει να οδηγάς. Παίρνουμε την 8η θέση, παίρνουμε το driver of the day. Το αξίζουμε. Από τη 18η βρεθήκαμε στην 8η. Φανταστικά, κλέψαμε τη θέση από τον Μπότας από το πουθενά. Αλλά νίκη για τον Ράσελ. Έστω και έτσι κερδίζουμε. Μπράβο στον Τζορτζ. Φανταστική επίδοση. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Let's review the driver standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? I have to give it to the captain. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. It's time to check out the constructor standings. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, good work from the owner driver's team this weekend, who pushed themselves further up the order. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. I can't wait to see what's next. Πρώτη νίκη της καριέρας του George Russell λοιπόν ήρθε σήμερα εδώ στη Σιγκαπούρη, αυτή η πίστα η οποία θα αποκτήσει παράδοση μάλλον για το πόσο καλά τα πηγαίνουν οι συνοδηγοί μας. Ο Hamilton μας περνά βέβαια στο πρωτάθλημα με αυτή την τρίτη θέση που πήρε, εμείς την 8η θέση. Σίγουρα όχι μία από τις δυνατές μας εμφανίσεις. Βέβαια φταίει και ο λάθος υπολογισμός που είχαμε στα προκριματικά. Το θετικό είναι ότι περνάμε τη Red Bull, είμαστε πλέον η δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, πίσω μόνο από τη Mercedes, η οποία το έχει τελειώσει. Μένουν πολύ λίγα Grand Prix και για να το καθαρίσει και μαθηματικά πλέον. Ο Hamilton πάντως παίρνει την θέση οδηγού στο πρωτάθλημα
οδηγών, no pun intended. Ο Verstappen δεύτερη θέση, Hamilton Norris, εξαιρετικός αγώνας και για τον Lando. Για μια McLaren που φέτος αυτό το career δεν μπορώ να πω ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά. Ο Valtteri Bottas στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος οδηγών, πίσω του ο Verstappen. Ξαναλέω, και οι τέσσερις αυτοί οι οδηγοί, και εγώ και οι άλλοι τρεις, μπορούμε να κυνηγήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ονομαζόμαστε για το επόμενο μεγάλο upgrade μας. Νομίζω ότι το front wing end plate θα μας δώσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαστε ήδη μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη αεροδυναμική ομάδα. Κάνουμε ένα πολύ βαρβάτο upgrade. Θα έρθει μετά το Σότσι, βέβαια, για να δούμε πώς θα μας βοηθήσει. Επόμενος αγώνας σε μια άλλη πολύ κακή πίστα, στο Σότσι. Γενικά, ναι, αυτή η περίοδος μετά το τέλος των ευρωπαϊκών αγώνων δεν είναι και η καλύτερη. Πάμε στο Σότσι, πάμε στη Ρωσία να δούμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Πάμε στην πίστα που συνηθίζεται να κυριαρχεί ο Μπότας. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό αγώνα, μην έχουμε πάλι μια 8η θέση. Τέλος πάντων, παιδιά, απολαύστε το Grand Prix της Σίμολα για αυτή την εβδομάδα. Δείτε και το trailer για το F1 2021 που βγήκε. Αυτά. Να έχουμε ένα καλό race weekend και τα λέμε το επόμενο βίντεο στο Σότσι.